καλωσορίζουμε στην περιφέρεια της Ελλάδας. Κύριε Πετρούσο, σε εσάς απευθύνω όχι την ιδιότητά σας. Να σας συγχωρώ και για την νέα σας θέση και υπηρεσία και να σας ευχηθώ καλή ευθυντία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και όλους τους αδελφούς των Σωμάτων Ασφαλείας και της Περιβαλλοντικής που είναι εδώ μαζί μας, στις δικές μας υπηρεσίες, τον κύριο Βουλευτή, τον κύριο Γενικό, και όλους όσους είναι μαζί μας σήμερα σε αυτή τη συνάντηση, η οποία σκοπό έχει την ενημέρωση εκ μέρους της περιφέρειας της Ελλάδας προς την πολιτεία και τους εκπροσώπους της για την πορεία όσων έχουν να κάνουν με τις φυσικές καταστροφές που αντιμετωπίζει δυστυχώς συνολικά η Ελλάδα από το καλοκαίρι περασμένο μέχρι και τον Δεκέμβρη του 2021. Θα έχουμε πει πολλές φορές, παράδοξα της ευκαιρίας να ξανατονίσω, ότι έχουμε εκπαιδευτεί βάναυσα από τα φυσικά φαινόμενα, είτε αυτά λέγονται πυρκαγιές, είτε λέγονται πλημμύρες, απανωτά και σε όλο το μήκος και πλάτος της περιφέρειάς μας, σε σημείο μάλιστα που βρεθήκαμε υπηρεσιακά και ανθρώπινα στα όρια μας. Χτυπηθήκαμε έχοντας αφήσει πίσω αυτό το χτύπημα σοβαρές πληγές, οι οποίες αποτιμώνται σε κοινωνικές ζημιές και καταστροφές, σε υποδομές, οι οποίες έχουν διαστασιολογηθεί και όπως σας εξηγήσω αργότερα, υπάρχουν ήδη τοποθετικά δελτία τα οποία θα αποσταλούν και χρηματοδότηση από τον αντίστοιχο κωδικό των φυσικών καταστροφών. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν φυσικά και με τη συνδρομή της περιφέρειας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του κεντρικού κράτους που έχουν να κάνουν με την αρρωγή. Θα ενημερωθείτε και θα σας εγχειρήσω και πλήρη αναφορά του πού βρισκόμαστε μέχρι σήμερα όσον αφορά την βοήθεια που ουσιαστικά δίνουμε στην καταγραφή των αιτήσεων των συμπολιτών μας που έχουν πληγεί επιχειρήσεις αλλά και αγροτικές δημοταλλεύσεις από τις φυσικές αυτές καταστροφές. Και φυσικά θα περισσότερο σταθούμε σε δύο σήμερα, τουλάχιστον στη σημερινή μας συνάντηση, σε δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Κυρίως το πρώτο έχει να κάνει με το κομμάτι του Αγίου Βασιλείου Ρέω, μια γνωστή σε εσάς αποτέλεσμα μάλλον της φυσικής καταστροφής, το οποίο έχει φέρει σε πάρα πολύ ορισμένη θέση την περιοχή και φυσικά μια φυσική καταστροφή η οποία ακουμπάει τον πυρήνα της κοινωνικής αλλά και της οικονομικής ζωής στην πόλη της Πάτρας. Οι ενέργειες της περιφέρειας Ελλάδας μέχρι σήμερα έχουν καταδείξει ότι είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε ένα έργο που θα αποκαταστήσει πλήρως το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή αυτή, αλλά και φυσικά θα το καταστήσει προσβάσιμο και προσπελάσιμο στους πολίτες της Πάτρας.